παιδιά. Ούτε μια καταβιό δεν έχω προλάβει. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλά μου αγαπημένα φιλαράκια. Τι κάνετε, πώς είστε. Είναι αυτή η ώρα, ξέρετε, τις ημέρες που όπως και να έχει κάτι πρέπει να βάλεις στο στομάχι σου. Γιατί πάρα πολύ απλά έχεις συνηθίσει από το καλοκαίρι που δεν έχεις σταματήσει να τρως. Αυτό. Οπότε κάθε ώρα που περνάει πάντα κάτι πρέπει να βάλεις στο στομάχι σου. Ωραίο αυτό όμως που έφαγα εγώ. Λοιπόν, έτσι για να πάρω λίγο ενέργεια. Ακόμη για να κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 η ώρα που αλλού εδώ μαζί φυσικά στο Local Report. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους σας. Σήμερα είναι Τρίτη, 12 του μηνός. Αδιάφοροι, παναδιάφοροι, πιο αδιάφοροι πεθαίνεις η μέρα που υπάρχει πάνω σε αυτόν τον πλανήτη θεωρώ. Ναι, το πιστεύω ακράδαντα αυτό, διότι δεν είναι η μέση της εβδομάδας. Δεν είναι το τέλος της εβδομάδας, δεν είναι καν λίγο πριν το τέλος. Είναι αυτό που δεν είναι η αρχή, αλλά είναι λίγο μετά την αρχή. Αυτό το. Σαν. Πώς θα σας το πω τώρα. Ίσα-ίσα που έχεις φάει την κρυάδα σου τη Δευτέρα και την Τρίτη απλά όλα μπαίνουν στην κανονική τους ροή. Είναι αυτό. Η Τρίτη βασικά είναι η ημέρα που δεν σε αφήνει να θυμηθείς ότι είχε έρθει Σαββατοκύριακο. Καταλάβατε. Είναι εκείνη η μέρα που πάντα σου λέει ότι δεν υπήρξε ποτέ. Υπήρξαν πάντα ίδιες ημέρες σαν και αυτή την Τρίτη. Αυτή είναι η δική μου τουλάχιστον θεωρία της σημερινής ημέρας. Καλώς πάντων, παιδιά μου, καλά. Ελπίζω να προσαρμοστήκατε λίγο στο σχολείο σας. Ελπίζω να κάνετε τα πρώτα σας ψώνια. Ελπίζω να μην υπάρχουν επιλήψεις σε βιβλία ή ξέρω εγώ τι άλλο χρειάζεστε, βοηθήματα ή whatever. Ελπίζω να μην χρειάζεται να κάνετε πάρα πολλά φροντιστήρια μέσα στη χρονιά. Αν χρειάζεται όμως, παιδιά μου, υπομονή, κουράγιο, σας είπα ότι αυτός ο χρόνος, ιδίως για εσάς που είστε στο τέλος της σχολικής σας θητείας, αν μπορώ να το πω έτσι, θα περάσει πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί είναι αυτό που λέμε τίποτα. Ένας χρόνος έμεινε και ούτε καν ένας χρόνος πλέον. Τώρα πλέον τρώτε την ουρά ουσιαστικά του γαϊδάρου. Λοιπόν, για εσάς που έχετε αφήσει τα ψώνια έτσι τη τελευταία στιγμή, είμαι για μέσα στο Σαββατοκύριακο, παιδιά μου, θέλω να σας πω ότι. Τι, θα σας πω ότι είναι πόλο. Αλλά θα μου πείτε, εσύ θα μας πεις τι είναι πόλο. Εμείς που δεν ξέρουμε τόσα χρόνια, έχετε απόλυτο δίκιο. Οπότε, εφόσον ξέρετε τι είναι, αυτό που έχετε να κάνετε ουσιαστικά, ιδίως. Βασικά δεν είναι για εσάς που μόλις έχετε ξεκινήσει το σχολείο. Μόνο. Είναι φυσικά και για όλους μας. Είναι για εμάς που δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, γυναίκες έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Οι γυναικείες τσάντες και για εμάς που κάνουμε τη δουλειά και κουβαλάμε πολλά χαρτιά, ήταν το λάπτοπ, τα τάμπλετ, όλα αυτά τέλος πάντων, έχουμε ένα πρόβλημα με τις τσάντες. Ότι είναι μόνο τον ένα νόμο. Αυτό, παιδιά, είναι απαγορευτικό να ξέρετε για εμάς τις γυναίκες και γενικότερα και τους δημιουργούν πρόβλημα στους στένοντες, στους ώμους και στην σπονδυλική του στήλη. Σχολείωση, που νομίζω αυτό που είναι. Ναι, σχολείωση λέγεται αυτό. Οπότε αυτό το πράγμα μπορεί να λυθεί παίρνοντας μια τσάντα πόλη, παιδιά. Ένα backpack, το οποίο backpack σας να βάλετε μέσα ό,τι εσείς θέλετε, ανάλογα με τη δουλειά που κάνετε, ανάλογα με το μέρος που έχετε επιλέξει να πάτε, ανάλογα με το. Μπορεί να θέλετε να πάτε για ποδήλατο, για παράδειγμα. Μπορείτε να βάλετε μέσα τα νερά σας, Walkman πήγα να πω, παιδιά. Τέλεια. Το MP3 σας. Μπορείτε να βάλετε μέσα το βιβλίο που ενδεχομένως να θέλετε να διαβάσετε με το που αράξετε κάπου. Οτιδήποτε. Να το πάρετε στην πλάτη σας, ανατομική πλάτη πάντα από την πόλο, είτε επιλέγοντας ένα κλασικό σχέδιο, αυτό με το μαντίλι δηλαδή που σε όλους μας αρέσει, είτε επιλέγοντας ένα άλλο διαφορετικό καινούριο, πιο καινούριο σχέδιο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα είπα, εγώ εξαιρετικά, θα κάτσω όμως τώρα, γιατί φτάνει, θα κάτσω όμως τώρα παιδιά μου, γιατί πολλές εξελίξεις, πάρα πολλές εξελίξεις. Χθες είπα πάνω κάτω για το τι θα κάνει η πρεμιέρα, βασικά ξεκίνησε το Survival Secrets. Μπράβο, ακούω αλαλασμούς. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Παιδιά, ξεκίνησε το Survival Secret. Όσο λοιπόν και αν δεν το περιμένατε, έκανε κάποια νούμερα της τάξης του 28, έφτασε μέχρι και 28%. Τρομερό. Κι όμως τρομερό. Εντάξει. Είναι η ομάδα. Εμένα ένα πράγμα, παιδιά, να σας πω κάτι. Μου κάνει την εντύπωση, την τρομερή την εντύπωση. Ότι εγώ δεν περίμενα να το πάει ο Γιώργος στο Survival, για να είμαι πολύ ειλικρινής. Ο Μανίκας. Αλλά τελικά πήγε. Μπράβο του. Ωραίος. Λοιπόν, μέχρι 28,5% έφτασε, άγγιξε στο νεανικό κοινό. Καλά, θα τα δούμε όλα. Εδώ γνώρισαμε τους διάσημους.
Έχουμε φυσικά ένα φανταστικό, παιδιά, θέμα στο site, γιατί να το δείτε. Θα σας το διαβάσω και εδώ πέρα, γιατί ειλικρινά εγώ γέλασα πάρα πολύ. Το οποίο, ο τίτλος το έχει ως εξής: οι 25 καλύτερες αντιδράσεις στο Twitter για το survival. Εάν βαριέστε να μπείτε αυτή τη στιγμή και να σερφάρετε, θα συνδεθώ εγώ αργότερα και θα τα δούμε όλα μαζί και θα πεθάνουμε μαζί εδώ παρέα στο γέλιο. Επίσης, πέραν αυτού, έχουμε και όλα τα υπόλοιπα στο θέμα της κυβέρνησης, εκεί με τον κύριο Κανανίκα, που έστειλε στα τσακίδια κόσμου και κοσμάκι. Και έχει γίνει φυσικά και ο κακός χαμός με αυτό. Και όλοι το σχολιάζουν από το πρωί, προφανώς, βασικά από χθες το σχολιάζουν, σε σημείο που έφτασε και κατέβασε το post που είχε κάνει στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Για την ακρίβεια, έστειλε την Eldorado Gold στα τσακίδια, έτσι είπε. Και είχε και μια συνέχεια, και να μην ξαναγυρίσετε και να μην στεριώσετε, να μην, κάτι τέτοιο έγραφε τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν, πάμε να φύγουμε για ένα γρήγορο break. Θα επιστρέψω εγώ σε πολύ πολύ λίγο, παιδιά, για να τα δούμε όλα αυτά φυσικά μαζί. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για να τα δούμε εδώ μαζί παρέα όλα. Παιδιά, τι να σας πω τώρα. Έχω σοκαριστεί με το survival, το secret. Αυτό θα σας πω μόνο. Διάσημη ήταν, αυτούς που ξέρω τουλάχιστον, η πηγή Δεβεντζή. Το Γιώργο τον ξέρω που έχουμε συνεργαστεί. Τον Γιάννη τον Αϊβάζη ξέρω. Πηγή Δεβεντζή, τον Γιάννη τον Αϊβάζη. Ποιον άλλον ξέρω. Ξέρετε κανέναν άλλον από αυτούς που πήγανε? Α, αυτό το... Τον! Α, είναι αυτός ο κύριος ο Μπατίστα. Είναι αυτός ο κύριος ο Μπατίστα. Ορίστε. Η Ματσούκα, επίσης. Η αδερφή του. Είναι η κυρία Ματσούκα. Εκεί. Είναι... Αυτούς ξέρω εγώ, ρε παιδιά. Ζητάω συγγνώμη. Εντάξει, θα μου πεις από την άλλη, γιατί να ξέρεις και παραπάνω. Και τελικά, τι ορίζουμε διάσημο, παιδιά, σε αυτή τη χώρα? Τι ορίζεται celebrity? Σταμάτα, παιδί μου. Τι ορίζεται celebrity τελικά σε αυτή τη χώρα? Αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμα, για να είμαι και πολύ ειλικρινής. Αλλά εντάξει, okay. Πρεμιέρες έχουμε και μέσα στη διάρκεια μεταξύ της εβδομάδας. Είχαμε και πρεμιέρες για τις όλες τις εκπομπές του Ε, για το Φτιάξε Καφέ, για την Τατσιάνα, για όλους. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Μπορείτε η πρεμιέρα του Survival Secrets να έκανε γύρω στο 28%. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα κρατήσει κιόλας. Από την άλλη, αυτό που σκεφτήκανε εκεί στο Ε, αυτή η τσαχπινιά που σκεφτήκανε να κρατήσουν, να ξεκινήσουν πολύ πολύ νωρίτερα από όλα τα υπόλοιπα, ούτως ώστε να κρατήσουν αυτό το μερίδιο της τηλεθέασης, να κερδίσουν μάλλον ένα μεγάλο μερίδιο της τηλεθέασης, αυτό ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Πρώτον. Δεύτερον, οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο και να επικρατήσουμε την προσπάθεια των ανθρώπων, οι οποίοι είναι όντως αυτό που έγραψε ο Κώστας Σόμερ, είναι από Έλληνες παραγωγούς, σε ελληνικό έδαφος, με ανθρώπους που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες, που είναι όλοι οι Έλληνες, τα μοντάζ, όλα αυτά. Οπότε αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο οφείλουμε πραγματικά να το επιβραβεύσουμε. Τώρα ας ελπίσουμε να μην έχει πολύ reality και να έχει πολύ παιχνίδι και πολύ ωραίο τοπίο. Και το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι θα τρελαθούν, θα θέλουν σιγά να πηγαίνουν να κάνουν την ανάγκη τους, γιατί τρώνε συνεχώς καρπούζια εκεί πέρα. Και νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να τρως καρπούζια. Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, και θα τελειώσουν τα καρπούζια? Γιατί τελειώνει το καλοκαίρι, μετά τι θα τρώνε? Τι άλλα φρούτα δηλαδή? Καλά. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Ένα από τα πιο έξυπνα tweets που διάβασα στο... Θαλασσινά. Ρε Γιώργο, μετά, άμα φτάσουν το Δεκέμβρη, θα παγώσει ο πισινός τους εκεί πέρα για να μπαίνουν. Σιγά που θα μπαίνουν στη θάλασσα. Ορίστε. Υπάρχουν χειμερινοί κολυμβητές. Από αυτούς που είναι εκεί μέσα, που βλέπεις κανένα χειμερινός κολυμβητής. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εχθές από ό,τι φαίνεται είχαν κάτι τσιμεντόλυφες λοιπόν στην παραλία και στέλνανε πού βρέθηκαν, παιδιά, τσιμεντόλυφες στην παραλία, θα τρελαθώ. Φανταστικό είναι αυτό που σε κάποια στιγμή γίνεται ένα πλάνο, στο οποίο πλάνο δείχνει τις ομάδες με ένα ντρόν προφανώς από ψηλά και περπατάνε οι ομάδες και ξαφνικά στην άκρη φαίνονται κάτι ομπρελίτσες από τους λουόμενους.
που ήταν εκεί πέρα και είχαν πάει για μπάνιο στην παραλία της Κουρούτας. Και όμως, αυτή τη σου λέει την είχαν βρει για απόμερη παραλία. Πού να ξέρουν ότι εκεί θα γυρίσουν το survival secrets. Αλλά ήταν φανταστικό. Λοιπόν, θα διαβάσω μερικά εδώ πέρα γιατί έχω πεθάνει στο γέλιο. Μισό λεπτό να συνδεθώ κιόλας. Τέλεια. Συνδέομαι τώρα. Λογικά με βλέπετε. Εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτός είναι και ο τίτλος μας, παιδιά. 25 καλύτερες αντιδράσεις στο Twitter για το survival. Και κατεβαίνω προς τα κάτω. Εξαιρετικά. Λοιπόν, και έχουμε εδώ και λέμε. Αυτό είναι που σας πούμε με τους ημερδόλους. Εντάξει, κλαίω από απελπισία. Η έλλειψη Ντάνου και Σάκη με έριξε σε αυτό το βούρκο του μπλα μπλα. Λέμε μετά. Ο κάμεραμάν μας έκανε φραπέλη από το κούνημα. Είχε κάποια περίεργα πλάνα. Λοιπόν, και όπως κάπου λέει στην άμμο, βρίσκουν μια κρέμα Versace. Τέλειο. Επίσης, προτείνω οι παίκτες να φεύγουν 5-5 για να τελειώνουμε γρήγορα. Το πρώτο πράγμα που έψαχνε ο Στάθης στο Survival.gr είναι ξύλα, ενώ είναι προφανές ότι η σωστή απάντηση ήταν διάσημους. Τέλειο. Ας ενημερώσει, παιδιά, κάποιος το MacGyver, μην ψάχνει για είδη επιβίωσης. Στο δρόμο από πάνω είναι το χωριό. Εντάξει. Φανταστικό. Αλήθεια. Δίνω τα εύσημα στο Τσιγκανοκόριτσο, στο Twitter που έγραψε αυτό το σχόλιο. Επίσης, αξίζει να βάλεις αυτό, Γιώργο, να το πετάξεις μπροστά. Ένα λεπτό. Την οθόνη. Ευχαριστώ. Με αυτό εδώ πέρα το GIF, με αυτό εδώ πέρα, το βλέπετε. Επειδή λείπω, τη Λάουρα πια την κάνει. Με αυτό εδώ πέρα, φυσικά. Εγώ ήθελα σπαλιά ρελή να τρώω καραπούζι όλη μέρα και να τρώει ποτάμια έξω από την καλύβα. Αυτό σας έλεγα. Εντάξει, γενικώς υπήρχαν αντιδράσεις, παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Υπήρχαν αντιδράσεις, πολλές αντιδράσεις. Το γεγονός βέβαια ότι υπήρξαν πάρα πολλοί οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να σχολιάσουν το συγκεκριμένο προϊόν. Είτε θετικά είτε αρνητικά, σημαίνει ότι ο κόσμος το παρακολούθησε. Και αυτό δεν είναι κακό, παιδιά, για ένα κανάλι το οποίο είναι. Ένα μικρό κανάλι, τέλος πάντων, το οποίο είναι στη διαδικασία της εξέλιξης, που έχει γεννηθεί τα τελευταία, πόσο είναι, 5 χρόνια να είναι τώρα, τα τελευταία 5 χρόνια, και κάνει παραγωγές και ελληνικές παραγωγές και τις στηρίζει, μάλιστα. Καλό θα ήταν, βέβαια, να μην είχαμε ξεκινήσει από άλλο κανάλι με τις προδιαγραφές της του εξωτερικού και τώρα φέρναμε, γιατί μετά υπάρχει σύγκριση. Οπότε την επόμενη φορά σκεφτείτε ένα project το οποίο δεν έχει παίξει εδώ στην Ελλάδα και θα πήγαινε πάρα πολύ καλά, το οποίο όμως είναι ξένο, κάντε την παραλλαγή και μπορείτε μετά να το ρίξετε στον αέρα. Λοιπόν, πάω να φύγω για ένα γρήγορο break. Δεν θα φύγετε να πάτε πουθενά, θα κάτσετε εδώ πέρα, θα μείνουμε εδώ πέρα να σχολιάσουμε και όλα τα υπόλοιπα μαζί. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά, ήταν όλα αυτά. Χάρηκα πάρα πολύ που σχολιάσαμε εδώ και συζητήσαμε μαζί το survival. Ήταν πόθος μου από το πρωί, ο κρυφός μου πόθος. Είμαι πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό. Σε άλλα νέα όμως, αυτό που θέλω να πω, διάβασα ένα φοβερό θέμα το πρωί για τη Σαντορίνη, η οποία, παιδιά, η Σαντορίνη εκπέμπει SOS. SOS. Γιατί όμως, παιδιά, το νησί εκπέμπει SOS, θέλετε να σας πω? Θα σας το πω εγώ. Διότι έχουν πρόβλημα οι κάτοικοι εκεί πέρα και σας λένε και λένε να μην χτίζει άλλο ο κόσμος. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα και μάλιστα λένε ότι αν δεν μπει ένας φραγμός, λέει, στην περαιτέρω ανάπτυξη, τα προβλήματα, λέει, θα αρχίσουν να μεγαλώνουν. Δεν χρειαζόμαστε, λέει, αυτή τη στιγμή άλλα καταλήματα. Αυτά τα δήλωσε ο δήμαρχος της Σαντορίνης, διότι το 11% πλέον της Σαντορίνης καλύπτεται από τσιμέντο. Και αυτό το πράγμα συνεχίζεται και συνεχίζεται και συνεχίζεται. Προφανώς γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο το νησί, πάρα πολλούς τουρίστες και συνεχώς χτίζονται νέα καταλήμματα για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν όσους περισσότερους τουρίστες γίνεται. Λένε συγκεκριμένα ότι έχουμε, λέει, το εξής φαινόμενο. Μέσα στον κύριο Μπλόνο μας εμφανίζεται τουριστικές κατοικίες. Αυτό και μόνο. Μάλιστα, οκ, εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο διάφορο. Λοιπόν, anyway, οπότε, παιδιά, αν είχατε σκοπό να πάτε να κάνετε κάποια επένδυση στη Σαντορίνη, καλό θα ήταν να μην κάνετε. Να αφήσετε τις επενδύσεις για την Σαντορίνη και να πάτε σε κάποιο άλλο νησί να επενδύσετε. Βλέπετε, ξέρω, πηγαίνετε στην Κύθινο. Πηγαίνετε στα Κουφουνίσια. Να επενδύσετε, που δεν έχουν και πολύ κόσμο και έχουν και πάρα πολλούς. Μάλλον έχουν πολλούς τουρίστες, αλλά έχουν και πολλούς Ιταλούς τουρίστες, παιδιά. Πηγαίνετε να δώσουν, να στείλουμε και εκεί πέρα τον τουρισμό τον ελληνικό. Που δεν είναι τίποτα άλλο και όλο, είναι ένα
ένα χωριουδάκι ουσιαστικά και μετά όλες τις αποστάσεις τις κάνεις με τα πόδια. Που βέβαια από την άλλη πλευρά καλό είναι και αυτό. Αυτό είναι βασικά το ωραίο του νησιού για να λέμε και, να λέμε και του στραβού το δίκιο. Αλλά αφήστε τη Σαντορίνη, παιδιά, στην ησυχία της. Να σας πω κάτι. Στο τέλος θα χάσει και την ομορφιά της κιόλας. Οπότε, όχι. Να πάτε να επενδύσετε αλλού, αγαπημένοι μου φίλοι. Όχι στη Σαντορίνη. Όχι στις επενδύσεις. Εμείς αυτό θα λέμε από εδώ και πέρα. Όχι στις επενδύσεις. Όπως ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε τις επενδύσεις, από την άλλη, ο κύριος Καρανίκας τους έστειλε στα τσακίδια όλους. Και καλά έκανε. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Τι λογοκρισία είναι αυτή, να μην μπορούμε να γράψουμε δηλαδή τη γνώμη μας και την άποψή μας στο Facebook. Γιατί φοβόμαστε ότι θα μας λογοκρίνει ο κάθε τυχάρπαστος εκεί έξω. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι. Τα social media για μας είναι. Δικά μας είναι. Δικά μας. Μάλιστα. Δικά μας είναι τα social media. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε και ό,τι θέλουμε θα γράφουμε. Θα γράφουμε. Τι και αν είμαστε στελέχη της κυβέρνησης. Τι και αν εκπροσωπούμε την κυβέρνηση. Τι και αν, δεν ξέρω, διοικούμε αυτόν εδώ τον τόπο. Τι και αν είμαστε ο πρωθυπουργός ο ίδιος. Ό,τι θέλουμε θα γράφουμε. Δεν θα μας ελέγχετε εσείς εκεί έξω. Το καταλάβατε. Το καταλάβατε. Και ξέρετε τι έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Το έχω πάρα πολλές φορές αυτό. Ότι τελικά σε αυτό το πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, παιδιά, όλοι είναι δημοσιογράφοι. Όλοι έχουν τη δυνατότητα. Όλοι έχουν δημόσιο λόγο πλέον πρώτα απ' όλα και επίσης. Και γραφή, γιατί άμα γράψεις στο Facebook και κάτι κεντρίσει το ενδιαφέρον, αυτό αυτόματα μπορεί να γίνει και να αναπαραχθεί και να αναπαραχθεί και να αναπαραχθεί και να αναπαραχθεί και αυτόματα ένα κείμενό σου να υπάρχει παντού. Οπότε όλοι μας τελικά είμαστε δημοσιογράφοι. Γι' αυτό θυμάστε παλιά στο... Πού ήτανε? Νομίζω στο Μέγκα ήταν, πριν φύγει στο Μέγκα, που λέγανε μόλις είχαν βγει τα... Όχι μόλις είχαν βγει. Τέλος πάντων, με τα tablets και με αυτά, στείλτε μας εσείς, λέει, αν βρίσκεστε στον τόπο του εγκλήματος, ξέρω εγώ, ή αν βρίσκεστε στο σημείο που υπάρχει φωτιά, ή αν βρίσκεστε στο. Δεν ξέρω, στο σημείο που έχει γίνει ο σεισμός, ή αν έχετε κάτι, εσείς είσαστε, ξέρω εγώ, η ενημέρωσή μας. Οπότε, τι σημαίνει αυτό, ότι γλιτώνω και εργατικά χέρια, παιδιά, γιατί μου κάτσε εσύ το δημοσιογράφο που είσαι εκεί έξω, που σου αρέσει να τραβάς φωτογραφίες και να στέλνεις. Άρα, τι γλιτώνω εγώ, ο περατέρ γλιτώνω. Εξυπνώ. Πάρα πολύ. Φυσικά. Εννοείται, παιδί μου. Ας πούμε εγώ, ρε παιδί μου, τώρα, άμα δεν είχαμε άνθρωπο να κάνει την κάμερα, λέω τώρα εγώ. Μένω μέσα. Βλέπω τη βουλγαράκι που κάνει εκπομπή και λέω, να μην κάνω λίγο κάμερα. Να μην την πάρω στα χέρια μου. Καταλάβατε. Επειδή εγώ θέλω να παίξω το παιχνίδι μου, ο άλλος όμως μπορεί να σου λέει, α, κάνει και για την κάμερα αυτή τελικά. Είναι πολύ εργαλείο. Στο τέλος υπάρχει μια φωτογραφία στο εξωτερικό που την είχα κάνει θέμα κάποτε, αλλά δεν ξέρω πού είναι. Υπάρχει μια φωτογραφία στο εξωτερικό που είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος φοράει ένα καπέλο στο κεφάλι του που είναι η κάμερα, το boom. Το boom, παιδιά, είναι αυτό το μεγάλο μικρόφωνο με τις τρίχες γύρω-γύρω, το οποίο κόβει τον ήχο. Αυτό δεν κάνει, Γιώργο. Που απομονώνει, ενώ ότι κόβει. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι μικρόφωνο, ναι, αλλά επίσης έχει και αυτές τις τρίχες εκεί πέρα για να μην περνάει και ο φυσικός ήχος και καλά, δεν τα λέω. Τέλος πάντων, αυτό το μικρόφωνο το πούμε για να περνάει καθαρότερο ο ήχος. Είχε αυτό. Έχει το. Πώς το λένε. Το μικρόφωνο στα χέρια του και κάνει τη συνέντευξη και παράλληλα στο άλλο χέρι κρατάει και τις ερωτήσεις. Και όλα αυτά συμβαίνουν πάνω στο κεφάλι του και απλά με τα χέρια του. Οπότε αυτό θα γίνουμε στο τέλος, παιδιά, όλοι μας. Να το ξέρετε. Εγώ το λέω. Λοιπόν. Το κακό ξέρετε ποιο είναι, παιδιά, ότι μπορεί να έχουμε μπει στο. Ναι, εντάξει. Το καλό είναι πρέπει να πάμε σε ένα break. Τα υπόλοιπα θα το πούμε σε λίγο. Τώρα. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Τι ωραία. Ρε παιδιά, αυτό το πράγμα που σου κάνει το καλοκαίρι που σου αποσυντονίζει 100%. Δεν πρέπει λίγο να το εξηγήσουμε ψυχολογικά. Νομίζω. Το πιστεύετε κι εσείς. Δεν γίνεται να μην μπορείς μετά να συντονιστείς, δεν γίνεται να μην μπορείς μετά να κάνεις focus και να σκέφτεσαι θάλασσες, ακτές, αγάπες, έρωτες, love, love, love παντού και να τα έχεις όλα λίγο πιο ρομαντικά στο κεφάλι σου. Αν καθίστε και το σκεφτείτε, εκτός και αν σημαίνει μόνο σε μένα. Μπορεί να σημαίνει και μόνο σε μένα. Αν σημαίνει μόνο σε μένα, παιδιά, στείλτε μου να μου πείτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή όμως η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Παρόλο που είμαστε στη φάση του από καλό καιρού, τέλος πάντων, και επειδή με κάποιον το συζητούσα αυτό. Με σένα το συζητούσα, Γιώργο. Μαζί το λέγαμε. Ή με κάποιον άλλο. Δεν θυμάμαι. Ότι το καλοκαίρι έχει μεταφερθεί. Εσύ το έλεγες, Και έχεις δίκιο. Γιατί έλεγα εγώ τι θα γίνει, ρε παιδί μου, επιτέλους με αυτό το.
Εντάξει, μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, ξεκινήσαμε τους λίγους, τουλάχιστον να ξεκινήσει να κάνει λίγο κρύο. Μπας και έρθουμε λίγο στα ίσια μας, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα και αυτό το πράγμα με την τόση ζέστη, δεν παλεύεται. Σε κάνει να θέλεις να ξεφεύγει το κεφάλι σου, σε κάνει να θες να συνεχίσεις τις διακοπές σου, όπως και να το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, και συζητούσαμε ότι πραγματικά το καλοκαίρι πλέον έχει μεταφερθεί. Δηλαδή τον Ιούνιο ακόμη κάνει κρύα. Και το Σεπτέμβρη έχει τους καύσωνες. Τώρα, ας πούμε, διανύουμε μία εβδομάδα όπου είχαμε και έχουμε δηλαδή πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ναι, συννεφιά, αλλά παιδιά, η υγρασία του θανατά. 75% υγρασία σου λέει. Τι λες, ρε φίλε, 75% υγρασία. Δηλαδή, εγώ πρέπει να βγάλω το στεγνοτήριο από τώρα, ας πούμε. Δεν μπορούσε να μου στεγνώσει, παιδιά, τα ρούχα. Τα είχα απλώσει έξω και δεν μπορούσε να στεγνώσουν. Το διανοείστε αυτό που σας λέω. Θα μου πείτε τι μας λες τώρα κι εσύ. Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά ακούστε να δείτε προσεκτικά, γιατί εσείς που έχετε τη μαμά σας να σας παπλώνει τα ρούχα σας, να ξέρετε ότι θα πρέπει να τις θα δώσετε 2-3 μέρες νωρίτερα για να καταφέρουν να στεγνώσουν τα ρούχα. Γιατί το θέμα δεν μπορούμε να ανάψουμε για το καλοριφέρ, καταλάβατε. Θα μου πείτε γιατί πότε μπορούσαμε τα τελευταία χρόνια να τα ανάψουμε. Θα σας πω, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά anyway, στο κρύο air condition δεν στεγνώνουν. Έξω δεν στεγνώνουν από την υγρασία. Ο ήλιος δεν υπάρχει γιατί έχει συννεφιά. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Τι θα γίνει. Ορίστε. Μα σιγά μου να αγοράσει την κοτήρια που έχει 600 ευρώ. Τι λες. Ξέρεις πόσα λεφτά έχει το κοτήριο. Πάρα πολύ ακριβό είναι. Πάρα πολύ ακριβό. Εκτός να πάρεις ένα φθηνό. Εννοώ φθηνό για να κάνεις τη δουλειά σου, αλλά ξέρεις ότι αύριο μεθαύριο θα μου χαλάσει, ρε παιδί μου. Ορίστε. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, ειλικρινά αδιαφορώ. Εμένα με νοιάζει ότι είναι ακόμα καλοκαίρι. Εμένα με νοιάζει ότι στις 14 του μηνός έχουμε το Bad Made for Music. Τα αγαπημένα μας debut, αυτά που έχουμε αγαπήσει πάρα πάρα πολύ. Και 14 του μηνός DJ Mosel, παιδιά. Secret Location. 14 είναι την Πέμπτη, σωστά. 14 λοιπόν είναι την Πέμπτη. Λογικά αύριο, τελευταία στιγμή, θα ανακοινωθεί το location, αν μπορεί και την ίδια μέρα. Προλαβαίνετε ακόμη να δηλώσετε συμμετοχή. Φυσικά και προλαβαίνετε ακόμη να δηλώσετε συμμετοχή. Μπείτε στη σελίδα μας, στη σελίδα του Μάτου στο Facebook και δηλώστε συμμετοχή για να μπορέσετε κι εσείς να βρεθείτε σε αυτή την τοποθεσία, την μυστική τοποθεσία. Αλλά φυσικά πάνω απ' όλα να απολαύσετε παγωμένη μπαντ ακούγοντας μουσικές πάντα από DJ Mosel. Το οποίο εγώ σας εγγυώμαι ότι θα είναι απλά τέλειο. Επίσης, για εσάς που τώρα έχετε ξεκινήσει, για εσάς που κάνετε τις αγορές σας τώρα είτε για τα σχολικά είτε για τη νέα χρονιά, να επιλέξετε φυσικά και τις τσάντες Deck 9. Γιατί επίσης είναι έτσι, έχουν το χώρο τους, την αποθηκευτικό τους, είναι για όλους και αυτό σας το υπογράφω. Η Ελένη δεν έχει Deck 9. Σε έχετε δει τις Ελένης της Deck 9. Πάρα πολύ ωραίες. Εμείς περάσαμε μια βολτιτσά εκεί πέρα. Εγώ πέρασα μια βολτίτσα, με ακούσατε κιόλας. Πέρασα από χθες μια βολτίτσα εκεί. Έγινε για 2-3 τσαντούλες, έχω βάλει και αυτές στο μάτι. Πάρα πολύ ωραία. Να δω πού θα βρω χώρο να βάλω τα πράγματά μου. Τέλος πάντων, οπότε μπορείτε να τις επιλέξετε κι εσείς. Παιδιά, νομίζω ότι αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Και θα πρέπει σιγά σιγά να φύγω. Εσείς δεν θα φύγετε όμως, θα μείνετε εδώ, διότι θα έρθει ο Θέμης Βαντάς σε πολύ πολύ λίγο να σας κρατήσει συντροφιά. Και πριν φύγω, ένα πράγμα να σας πω, γιατί τόσο καιρό μιλάω για τους ανθρώπους που είναι στο σχολείο, στο σχολείο, στο σχολείο, στο σχολείο. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν τελειώσει τα σχολεία, υπάρχουν και εκείνοι που έχουν τελειώσει ενδεχομένως και το πανεπιστήμιο τους. Και για όσους εσάς ψάχνετε αυτή τη στιγμή για δουλειά, το Mediterranean College είναι εδώ, σε συνεργασία, παιδιά, ακούστε με προσεκτικά, με 40 Έλληνες. Με 40 ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Λοιπόν, αυτές οι εταιρείες αναζητούν νέους συνεργάτες και την 3η 19 Σεπτεμβρίου, Watch Me, θα βρίσκονται στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, όπου εκεί είναι το 5ο Employability Fair του Mediterranean College. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε το βιογραφικό σας, ενώ μάλιστα θα πραγματοποιηθεί και διαγωνισμός υποτροφιών εκπαίδευσης για bachelor και master της δικής σας επιλογής. Άμα θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, γι' αυτό που σας είπα τώρα, μπείτε στο www.mc.employability.gr ή μπορείτε να τηλεφωνήσετε πάρα πολύ απλά στο 210-88-99-600. Λοιπόν, και κλείστε και εσείς το δικό σας ραντεβού με την αγορά εργασίας. Παιδιά, κάπου εδώ εγώ σας αφήνω. Φυσικά στα χεράκια του Θέμη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 4 η ώρα. Οι αλλαγές μας σιγά σιγά είναι στα σκαριά επειδή με ρωτάτε. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά.
Απλώς είχαμε και την ήθε τώρα, οπότε όπως καταλαβαίνετε. Είχαμε και την ήθε και τρέχαμε με το event αυτό το φανταστικό, περάσαμε τέλεια. Θα τα δείτε όμως και στις οθόνες σας προσεχώς, πιστεύω. Το πότε και το πώς θα τα μάθουμε αργότερα. Λοιπόν, εμείς πάμε να φύγουμε, να περάσετε υπέροχα. Λογικά θα έχετε ξεκινήσει και το διάβασμα, από τώρα μπείτε στη διαδικασία να διαβάσετε. Δεν πειράζει, παιδιά. Τρώμε το γάιδαρο, άλλοι είμαστε στην ουρά, υπομονή. Κάποια χρονάκια είναι μόνο. Κατά τα άλλα, φιλιά πολλά, να περάσετε υπέροχα!